Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω παραθέτοντας δύο ιστορίες. Ο άνθρωπος που κατέθεσε την πρώτη ιστορία λέει: «Όταν αναχωρούσα για να πραγματοποιήσω ένα κομμάτι των σπουδών μου στο εξωτερικό, ένα συγγενικό μου πρόσωπο μου έδειξε μια φωτογραφία συγγενών μου. Στη φωτογραφία ήταν ο παππούς μου με τα τρία αδέρφια του, τη μάνα του στην Αρεόπολη της Λακωνίας το 1934. Έβλεπε στα πρόσωπα αυτά την απόλυτη φτώχεια. Και σκέφτηκα», λέει αυτός που αφηγείται, «πόσο μεγάλη απόσταση έχει διανυθεί από εκείνο τον άνθρωπο στον εγγονό του. Η γενιά εκείνη», λέει, «έχτισε την Ελλάδα, μόρφωσε τα παιδιά της, τα οποία με τη σειρά τους μόρφωσαν και τα δικά τους παιδιά». Η δεύτερη ιστορία μιλά για ένα τσαγκάρι. Στο έτος περίπου 1945. Έναν άνθρωπο που δούλευε, ζούσε, ανέπνεε, υπήρχε μέσα σε ένα τσαγκαράδικο στο μοναστηράκι. Έναν άνθρωπο που κρύβονταν από τους διώκτες του. Αλλά είχε ιερό καθήκον μέσα από την κρυψώνα του, από αυτόν τον ταπεινό μικρό χώρο εργασίας, να ταΐσει και να σπουδάσει τα παιδιά του. Και αυτά με τη σειρά τους να σπουδάσουν τα δικά τους παιδιά. Σε αυτές τις δύο ιστορίες είμαι σίγουρος ότι και μέσα σε αυτή την αίθουσα μπορεί πολλοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναγνωρίσετε αναλογίες με τις δικές σας οικογενειακές ιστορίες. Δεν είναι σπάνιες ιστορίες, δεν είναι και τυχαίες όμως. Την πρώτη ιστορία την έχει αφηγηθεί ο κύριος Πιερακάκης, ο υπουργός που εισηγείται αυτό το νομοσχέδιο. Η δεύτερη ιστορία είναι η ιστορία της δικής μου οικογένειας. Και υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής σε αυτές τις ιστορίες και στις αναρρύθμιτες παρόμοιες ιστορίες. Η δημόσια εκπαίδευση. Αυτό είναι το κοινό έδαφος όλων αυτών των ιστοριών. Των ιστοριών των εργατών, των ιστοριών των τεχνητών, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των σκληρά εργαζόμενων ανθρώπων που θεώρησαν ότι είναι ύψιστο καθήκον να στερηθούν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και αυτά τα παιδιά με τη σειρά τους να σπουδάσουν τα δικά τους παιδιά. Αυτή είναι η μήτρα, αυτή είναι η ρίζα της ιστορίας της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Και απέναντι σε αυτή την ιστορία κινήστε με αυτό το νομοσχέδιο. Ποια ήταν η κεντρική ιδέα? Η κεντρική ιδέα είναι ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει το απόλυτο ταβάνι για την πρόσβαση στην εκπαίδευση να είναι η οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Αυτή την κεντρική ιδέα, αυτή την κεντρική αρχή έρχεστε εσείς εδώ να παραβιάσετε. Για σας, τα παιδιά των μη εχόντων πρέπει να έχουν ταβάνι. Μέχρι ψυκτικός στο Περιστέρι, είχε πει ο απόν κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θα θέλαμε και μία ενημέρωση, διότι θα μάθουμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ενδεχομένως ότι έχουμε εμπλακεί ακόμα περισσότερο στην κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτές ήταν οι αρχές, αυτές ήταν οι προσδοκίες, αυτές ήταν οι αξίες. Όταν η κυβέρνηση του Γεώργου Παπανδρέου, 60 χρόνια πριν, με τον Ευάγγελο Παπανούτσο και τον Λουκία Κρήτα, φέρανε μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην παιδεία. Με δωρεάν βιβλία, με κατάργηση των τελών εγγραφής, με αύξηση των δαπανών για την παιδεία, με την ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με τη σύντηση για τα φτωχότερα παιδιά, μέχρι που αυτή η κυβέρνηση ανετράπη από την αποστασία. Και ύστερα ήρθε η Χούντα. Αυτές οι προοπτικές, αυτές οι αρχές είναι προφανές ότι δεν σας βρίσκουν σύμφωνους. Δεν σας βρίσκουν σύμφωνος, διότι πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι έκλεισε η νομική της Πάτρας ή ότι έκλεισαν 6 πανεπιστημιακά τμήματα στη Δυτική Μακεδονία, για την οποία Δυτική Μακεδονία υπόσχεστε μετάβαση μετά τη βία πολυμιτοποίηση. Πώς θα αναταχθεί αυτή η περιοχή όταν κλείνεται πανεπιστημιακά τμήματα? Διότι ξέρετε, έχει καταρρεύσει το δίδυμο των επιχειρημάτων που κομίζεται στο δημόσιο διάλογο όλα αυτά τα χρόνια όταν συζητάμε για την παιδεία. Το πρώτο είναι ότι φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Εάν δεν θέλετε να φεύγουν, αυξήστε τις θέσεις των εισακτέων. Πάρα πολύ απλό. Τι αρχίζετε εδώ και έρχεστε και μας σερβίρετε επιχειρήματα περί Κύπρου και εξωτερικού? Αυξήστε τις θέσεις των εισακτέων, υπάρχει ανάγκη, υπάρχει ζήτηση, εδώ θα μείνουν τα παιδιά μας να σπουδάσουν και ας πάνε και να κάνουν και ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Αλλά μπορούν το πρώτο τους πτυχίο να το κάνουν εδώ. Και το δεύτερο επιχείρημα βεβαίως που έχει καταρρεύσει είναι όλα τα
λουλούδια που μας έχετε σερβίρει περί αριστείας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν σας αφορά η αριστεία, δεν σας νοιάζει η αριστεία, δεν την αξιολογεί το σημαντική την αριστεία. Αντιθέτως, προκρίνετε την οικονομική ευρωστία, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σας απασχολεί που θα μπορεί να μπαίνει στην ιδιωτική ιατρική κάποιος με 9,5. Ενώ για να μπει στην ιατρική Αθήνα θέλει 19. Σας απασχολεί και το κριτήριό σας είναι εάν το Βαλάντιο της Αθήνας αντέχει να στείλει το παιδί στην ιδιωτική ιατρική. Έχουν παρελάσει, έχουν μπει τόσα σχολεία και μας παρακολουθούν. Παρακολουθούν και αυτή τη συνεδρίαση. Και εδώ είναι το χειρότερο. Διότι η πολιτική σας επιλογή στέλνει το μήνυμα σε αυτά τα παιδιά ότι μπορούν και να μην κοπιάσουν για να μπουν στο συναρπαστικό κόσμο της γνώσης, αρκεί να κοιμηθούν στο μαλακό μαξιλάρι της οικονομικής δυνατότητας της οικογένειάς τους και να εξαγοράσουν αυτά που οι συμμαθητές τους με κόπο κατάφεραν να κατακτήσουν. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν ενισχύεται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ούτε με πόρους, ούτε με προσωπικό. Αυτή είναι μια κεντρική δική σας επιλογή. Θέλω να κλείσω με το εξής, διότι αυτές τις μέρες η νεολαία μας δικαίως έχει ξεσηκωθεί. Ο Αριστόβουλος Μάνεσης, αναφέρονταν συχνά στο γνωστό απόσπασμα του Αββάς Χεγιές, έλεγε λοιπόν ο Χεγιές, «Ένα σύνταγμα είναι ένα απλό κομμάτι χαρτί, εκτός εάν εφαρμόζεται. Τη στιγμή που ένα σύνταγμα δεν είναι πλέον σεβαστό, δεν υπάρχει εξουσία, νόμος, δικαιοσύνη και χώρα. Ένα σύνταγμα πρέπει να είναι δεσμευτικό, αλλιώς δεν είναι τίποτα». Οι φοιτητές που ξεσηκώνονται μαζί με τους δασκάλους τους, εμάς μας κάνουν περήφανους, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Εμάς μας γεμίζουν με συγκίνηση και ελπίδα. Εσάς σας γεμίζουν με φόβο και με ανησυχία. Δεν αγωνίζονται μόνο για τις σπουδές τους. Δεν αγωνίζονται μόνο για να υπερασπιστούν τον δικό τους κόπο και τον κόπο των γονιών τους. Αγωνίζονται για να υπερασπιστούν το Σύνταγμα. Ζουν το δικό τους 1-1-4 απέναντι στη δική σας συνταγματική αποστασία, απέναντι στην κατάφορη παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος, απέναντι στην ακραία εμπορευματοποίηση της παιδείας. Ασκούν το δικό τους συνταγματικό πατριωτισμό, γράφουν τη δική τους ιστορία και δικαίως έχουν γεμίσει ανησυχία τα έδρανα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Σας ευχαριστώ πολύ.